Ο τουρισμός της Κρήτης τραβά ξανά τα βλέμματα, δεδομένου ότι οι αφήξεις τουριστών ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και οι προβλέψεις για το μέλλον είναι κάτι παραπάνω από αισιόδοξες. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε η μερίδα και έκθεση κρητικών προϊόντων και επιχειρήσεων στην Αθήνα, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη. Εναλλακτικός τουρισμός και χρηματοδοτικά εργαλεία. Ζητήματα βασικά για την Κρήτη, με τις προοπτικές που ξετυλίγονται να ανοίγουν το δρόμο της ανάπτυξης και των ευκαιριών, δεδομένου και του μεγάλου κύματος τουριστών που κατέκλυσε την καλοκαιρινή σεζόν το νησί και με τους Ιωνούς να φέρνουν χαμόγελα. Κρήτη, πρωταγωνιστής στον τουρισμό, ο οποίος είναι για το νησί βασικός τομέας παραγωγής πλούτου. Συμβάλλει στην τοπική οικονομία, αποδίδει στην κοινωνία και στηρίζει την εθνική προσπάθεια να φέρουμε την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις των παγκόσμιων προορισμών. Οι νέες μορφές τουρισμού που θα πρέπει να αναπτυχθούν στην Κρήτη. Ο αγροτοτουρισμός, ο υνοποιητικός τουρισμός, ο προσκυνητηματικός τουρισμός. Εάν πραγματικά ακουμπήσουμε βαθιά σε αυτά τα τρία μοντέλα, θα βελτιωθεί κουλτούρα αλλά και η οικονομία του τόπου μας. Πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Πάντα με σεβασμό σε όσα μας παρέδωσαν οι προγονείς. Με φόντο την επιχειρηματικότητα στην Κρήτη και την Αττική και τον τουρισμό της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε η μερίδα στην Αθήνα παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, με τα κρητικά προϊόντα να έχουν την τιμητική τους στην έκθεση και με γνώμονα την προβολή και την ενίσχυση της Κρήτης και των τουριστικών δραστηριοτήτων της. Εάν λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία ενισχυθεί με την κατάλληλη ενημέρωση και φυσικά με τα κίνητρα της πολιτείας, τότε η Κρήτη, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, μπορεί να κάνει θαύμα. Θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτό το 9% που καταγράφουμε ως μείωση το πρώτο εξάμηνο και έτσι θα μας δοθεί δυνατότητα να ξεπεράσουμε το περσινό ρεκόρ. Έχουμε καθιερώσει την Κρήτη σαν έναν πολύ δημοφιλή τουριστικό προορισμό που διατηρεί περίοπτη θέση στις προτιμήσεις των τουριστών παγκοσμίως, έχοντας ανέλθει τα τελευταία χρόνια στην πρώτη δεκάδα των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Πολιτιστικών Συλλόγων, το Πολιτικό Γραφείο του Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη και το Πολιτικό Γραφείο του πρώην Υπουργού Ανάπτυξης και Βουλευτή Β' Αθηνών Κωστή Χατζηδάκη διοργάνωσαν την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Έγκλη Ζαπίου.